Συμπόρευση στις ερχόμενες περιφερειακές εκλογές του Μαΐου ανακοίνωσαν ο Χρήστος Μέτιος και ο Δημήτρης Πέτροβιτς. Ο κύριος Πέτροβιτς, μέχρι πρώτην ως υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επικεφαλής του συνδυασμού Νέα Περιφέρεια, αποφάσισε να επανέλθει στις τάξεις της περιφερειακής αναγέννησης. Στον απόϊχο της συμφωνίας, οι δύο άνδρες προχώρησαν στην ακόλουθη κοινή δήλωση. Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για την παράταξή μας και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανακοινώνουμε ότι ο Δημήτρης Πέτροβιτς, αντιπεριφερειάρχης Εύρου, θα είναι υποψήφιος με την παράταξή μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για μια ανοιχτή, δυναμική και ανθρώπινη περιφέρεια. Μια νέα περιφέρεια η οποία θα μπορεί να απαντά θετικά στις προκλήσεις των καιρών και θα έχει ως γνώμονα την πραγματική ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε και καταφέραμε πολλά. Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε δημιουργικά και να καταφέρουμε περισσότερα. Η απόφαση μας αυτή σηματοδοτεί τη βούληση να προχωρήσουμε από κοινού δυναμικά και αποφασιστικά. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς αλλά και το σύνολο των υποψηφίων παλαιότερων και νέων της παράταξης αποτελούν την εγγύηση της μεγάλης μας νίκης στις επερχόμενες εκλογές. Το δικό του σχόλιο έκανε και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Δεν πρόκειται για συγχώνευση, πρόκειται για απορρόφηση, γιατί ο κύριος Πέτροβιτς ανακοίνωσε μόνο ένα λογότυπο και το όνομα του συνδυασμού του. Δεν είχε ανακοινώσει κανέναν υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση, εγώ θα μπορούσα να το είχα κάνει αυτό επί 40, γιατί έχω ανακοινώσει 40 υποψηφίους, όπως ξέρετε. Επομένως, αυτό που έχω να πω είναι ότι η προσπάθειά του έπεσε στο κενό. Μία προσπάθεια που προσπάθησε ο κύριος Πέτροβιτς, από ό,τι φαίνεται, εγώ είχα εκφραστεί με άλλα λόγια πριν μια εβδομάδα σε ραδιοφωνικό σταθμό της περιοχής μου και είχα πει ότι καλωσορίζω την προσπάθειά του και το εύχομαι να συνεχίσει και πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή διέψευσε πρώτον τον εαυτό του, δεύτερον τους ανθρώπους που όσοι τον είχαν πιστέψει οι ελάχιστοι και αυτοί οι ελάχιστοι σήμερα συνενώθηκαν σε μια αδύναμη παράταξη η οποία μέχρι στιγμής από ό,τι έχω προσπαθώ και εγώ να παρακολουθήσω τις εξελίξεις πέρα από 10 άτομα και οι δύο μαζί δεν έχουν κοινό. Αν ανάμεσα τους έχουν κάποια πιθανότητα να περάσουν στη δεύτερη κυρίκη.